Σε απόγνωση βρίσκονται όλη η παραγωγή της χώρας μετά το εμπάργκο της Ρωσίας στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στο Βελβεντό οι ποσότητες μεταφορτώνονται όσες τουλάχιστον είχαν ξεκινήσει για Ρωσία και τώρα αναμένονται λύσεις και νέοι προορισμοί των προϊόντων για να καλυφθεί το τεράστιο ομολογουμένο κενό της αγοράς της Ρωσίας. Εδώ και μερικές μέρες που έχει ορθοποιηθεί πλέον το εμπάργκο, που δεν γίνονται εισαγωγές, μη υπάρχοντας προτώσεις, όχι μόνο το Βελβεντό για την Ελλάδα, μη υπάρχοντας προτώσεις γενικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από χώρες παραγωγές, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, προς Ρωσία, που πηγαίνουν τεράστιες ποσότητες, όλα αυτά θα διοικητευτούν σε αγορές που είναι ήδη κορεσμένες, Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχει υπερπροσφορά προϊόντων. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το πρόβλημα το τωρινό. Το πρόβλημα όμως είναι πολυσύνθετο, γιατί δημιουργείται ντόμινο. Η καλλιέργεια στις δικές μας είναι πολυετής. Αν συνεχίσει το εμπάργκο προς τη Ρωσία, ολόκληρος ο νότος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόβλημα παραγωγικά. Γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οι υπόλοιπες αγορές αυτές τις ποσότητες που καλλιεργούνται ως νότος. Σε μια σειρά προϊόντων, όχι μόνο στα ροδάκινα. Για τη δική μας την περιοχή, τι μπορεί να σημαίνει και οικονομικά, με αριθμούς δηλαδή, αυτό το εμπάργκο? Δεν μπορεί κανείς να δώσει αριθμούς. Κανείς. Αυτή τη στιγμή... Κανείς, δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ρευστά. Τα προϊόντα επιστρέφουν? Επιστρέψαν κάποια προϊόντα τα οποία στον δρόμο. Εντάξει, έχουν γίνει μεταφορτώσεις σε άλλους προορισμούς. Αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα. Σαν περιοχή δεν έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος, γιατί είμαστε όψιμοι. Δεν είχαμε δηλαδή αποθηκευμένα πολλά πράγματα στα ψυγεία. Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζει βέβαια ο κάμπος, λόγω ποσοτήτων που είχαν στα ψυγεία, βέβαια η μαφία Πέλα, και λόγω κακής ποιότητας των προϊόντων που ήταν στα ψυγεία. Αυτοί έχουν άλλο είδους πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούν να διατεθούν σε καμία αγορά πλέον τα ροδάκινά τους. Γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες που μιλάνε για αποσύρθεις προϊόντων και όλα αυτά. Η κυβέρνηση σας καθησυχάζει πως πρόκειται να υπάρχουν αποζημιώσεις. Πώς το ακούτε? Ναι. Κοιτάξτε τώρα, αν δεν βγει ένα πλαίσιο που να λένε πώς θα είναι η αποζημίωση, τι αποζημίωση και από ποια μορφή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Τσιόλος βέβαια μίλησε για αποζημιώσεις βάσει με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει για 10% της ποσότητας να οδηγηθεί σε κοινωνική απόσταση, δηλαδή να αγοραστούν από το κράτος και να διευθυντευτούν σε ιδρύματα. Εντάξει, αυτό τώρα βέβαια είναι κάτι που δεν μπορεί να το πώς μετρήσει, πώς θα συνδράμει οικονομικά στην παραγωγή. Ποιο είναι το επόμενο σας βήμα ως παραγωγή? Το επόμενο μας βήμα είναι να εδραιώσουμε ακόμη περισσότερο άλλες αγορές που ήδη έχουμε, απλά τις είχαμε σε δεύτερη μοίρα λόγω καλής τιμής προς τη Ρωσία. Δηλαδή ο προσανατολισμός όλων των Ευρωπαίων προς τη Ρωσία δεν είναι τυχαίος. Ήταν μια χώρα που απορροφάει ποσότητες και σε πολύ καλύτερες τιμές από τις άλλες αγορές. Nice. Οπότε τώρα σε άλλους προορισμούς, σε άλλες χώρες, θα δυναμώσουμε πιο πολλές ποσότητες. Αυτή είναι η λύση.